Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κυρία Στεφανάκη. Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς σας ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Έχει γίνει ντόρος και ειδικά στο διαδίκτυο, αλλά και πλέον και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με αυτή την κίνηση που έκανε ήδη η εταιρεία να αποστείλει την περασμένη Τετάρτη, αν δεν απατώμε, σε 115 εργαζομένους από τους περίπου 2.400 που εργαζόνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, σε 115 μεταφορείς, ένα μήνυμα που τους λέει ότι δεν ανανεώνεται η ορισμένου χρόνου σύμβαση και αν θέλουν να συνεχίζονται, να συνεχίζουν να εργάζονται, να μπουν να εργάζονται ως freelancer. Για πείτε μας τι έχει γίνει καταρχάς. Σε 115 πρόλαβε, γιατί ευτυχώς το σύνολο των συναδέλφων και εδώ στην Αττική αλλά και σε όλη την Ελλάδα με τη στήριξη, τη συγκινητική στήριξη του κόσμου αντέδρασε άμεσα και αναγκάστηκε η εταιρεία να αναδιπλωθεί, να το πούμε έτσι, να κάνει ένα βήμα πίσω ώστε να μην προχωρήσει ένα σχέδιο το οποίο υπήρχε, να μετατραπούν όλοι οι διανομής από μισθωτή σε συνεργάτες, σε εισαγωγικά βέβαια συνεργάτες, εφαρμόζοντας το πρόσφατο νόμο της Νέας Δημοκρατίας. Του Κωστή Χατζηδάκη λέτε, για τις ρυθμίσεις που έκανε στις εταιρείες... Της κυβέρνησης. Εγώ θα έλεγα της κυβέρνησης. Της κυβέρνησης, ναι, έτσι είναι. Ο Κωστής Χατζηδάκης, απλώς το λέμε για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί συνήθως πάντοτε οι νόμοι φέρουν και το όνομα του Υπουργού, ειδικά όταν έχουν αποτελέσματα, είτε δεσμενή είτε θετικά. Οπότε λέτε, ναι, στο δικό σας κλάδο έγινε με την νομική ρύθμιση αυτή που λέτε. Έγινε μια πολύ συγκεκριμένη... Τι προβλέπει λοιπόν ο νόμος, ναι. Από αυτό το νόμο, διότι είναι γνωστό και σε άλλους κλάδους, αλλά και στο δικό μας, ότι τέτοιου είδους μοντέλα με μπλοκάκι, δηλαδή το γνωστό μπλοκάκι, έχουν εφαρμοστεί και στις προηγούμενες κυβερνήσεις και είναι κάτι γνωστό. Όμως εδώ μιλάμε για μια πολύ συγκεκριμένη ρύθμιση, η οποία φωτογραφίζει και αναφέρεται πολύ συγκεκριμένα για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, όπου συντρέχοντας κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αυτές οι εταιρείες μπορούν να μετατρέπουν τους μισθωτούς σε συνεργάτες, ούτως ώστε να απαλλάσσονται πλήρως από κάθε εργασιακό και ασφαλιστικό δικαίωμα που μπορεί να έχει σήμερα ένας εργαζόμενος στη χώρα. Μάλιστα. Επομένως, δηλαδή, ατελείωτα ωράρια. Δηλαδή πληρωμή με το κομμάτι, με το αν θα πας παραγγελίες, ανάλογα το πώς θα πας θα πληρωθείς. Δηλαδή πλήρη ατομική ευθύνη στον εργαζόμενο για ό,τι έχει να κάνει με τη συντήρηση και την επισκευή και την ατομική προστασία σχετικά με το επάγγελμα. Και προφανώς εκτός βαρύνων και αφηγηνών, δουλεύοντας μέχρι τα βαθιά γεράματα πάνω σε δύο ρόδες. Αυτό που έχει σημασία είναι να καταλάβουμε είναι ότι επειδή αναφέρθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας πάνω στο θέμα του νόμου Χατζηδάκη, ότι ο νόμος Χατζηδάκη ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες να απασχολούν, να μην είναι τους εργαζόμενους όχι με εξαρτημένη σχέση αλλά ως συνεργάτες. Αυτό όμως στην ελληνική εργατική νομοθεσία ισχύει για μια σειρά από άλλους κλάδους. Δεν ίσχυε για το συγκεκριμένο και έγινε με τον νόμο Χατζηδάκη. Καλά το λέω? Έτσι. Μάλιστα. Το λέω αυτό γιατί είναι ενδεικτικό το πόσο δυσμενείς είναι οι εργασιακές σχέσεις τα τελευταία χρόνια μετά τις μεταρρυθμίσεις, τις νομικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν στην Ελλάδα με τις τελευταίες κυβερνήσεις. Γι' αυτό το επισημαίνω. Εμείς ζήσαμε στο πετσί μας, γιατί οι περισσότεροι από εμάς μέσα διανομής έχουμε κάνει διάφορα επαγγέλματα, τουλάχιστον στον κλάδο του επισυντισμού. Άλλοι ήμασταν μάγειρες, άλλοι σερβιτόροι. Τώρα καταλήξαμε στο delivery, ιδιαίτερα με την κρίση της πανδημίας. Μέσα χιλιάδες δηλαδή που έχουμε μια πείρα από τέτοιου είδους εργασιακές σχέσεις. Όχι μόνο αυτού του μοντέλου για το μπλοκάκι για παράδειγμα, αλλά εμείς δεν είμαστε ευχαριστημένοι και για την κατάσταση όπως ήταν μέχρι πριν ανακοινώσει η Φούντα, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτή την απόφασή της. Mm-hmm. Γιατί δουλεύαμε με τρίμηνες συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οι οποίες ανανεώτησαν συνεχώς και ήμασταν σε μια τέτοια διαδικασία αν θα ανανεώσουμε ή όχι. Και μάλιστα όχι απευθείας από την ίδια την εταιρεία, αλλά μέσω εργολαβικού γραφείου, το οποίο, όπως το λένε, αναλάμβανε την ευθύνη της μισθοδοσίας μας και όλα αυτά, χωρίς η εταιρεία να έχει καμία άλλη ευθύνη απέναντι. Και υποχρέωση, ναι. Ναι, νομικά, χωρίς να παρανομεί, να το πω έτσι. Με την ευθύνη που είχαν όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα για αυτό το ζήτημα. Γιατί μιλάμε για μια εταιρεία που είχε όλο τον χρόνο όγκο εργασίας πάρα πολύ μεγάλο.
πολύ μεγάλο τζίρο, διαρκείς ανάγκες, τις οποίες τις καλύψαμε εμείς με τις τρίμηνες συμβάσεις. Το ίδιο γίνεται και σε ξενοδοχεία και σε εστιατόρια και σε άλλους χώρους δουλειάς. Χωρίς να έχουμε κατοχυρωμένα δικαιώματα, τουλάχιστον μια αρρώστια του χρόνου σήμερα. Ακριβώς, είναι πάρα πολύ σημαντικό και περιγράφεται έτσι πολύ παραστατικά το πώς εργάζεστε εσείς οι διανομείς στην e-food, αλλά είναι και γενικότερα στο χώρο του επισητισμού, στο χώρο της εστίασης, και γενικότερα θα έλεγα είναι ο κανόνας στις εργασιακές σχέσεις τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, αυτό που περιγράφεται. Εντάξει, και ορισμένου χρόνου συμβάσεις, οι οποίες ανανεώνονται, και επειδή ο νόμος πλέον το επιτρέπει, κανείς εργοδότης δεν μετατρέπει τις συνεχείς ανανεώσεις των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε ορίστου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Κύριε Λαντά, επειδή κάποιοι μας ανεβοκαταβάζανε ήρωες όλη την προηγούμενη περίοδο και τώρα οι μισοί από αυτούς μας χτυπάνε στα εργατικά μας δικαιώματα και οι άλλοι μισοί μας χτυπάνε την πλάτη για να μας τα χτυπήσουν την επόμενη μέρα, εμείς θα τους αποδείξουμε την Τετάρτη που έχουμε στάση εργασίας ότι όντως είμαστε ήρωες, αλλά είμαστε ήρωες για τα δικά μας δικαιώματα. Και έχετε και μια πορεία την Τετάρτη. Έχουμε, βέβαια, μοτοπορία με τα μηχανάκια μας, με τα εργαλεία μας, δηλαδή με αυτά που βγάζουν το ψωμί μας, το ψωμί της οικογένειας. Θα ξεκινήσουμε από το πεδίο του Άρεως, με προσυγκέντρωση 11 η ώρα το πρωί, και θα καταλήξουμε εκεί που θα έχουμε αποφασίσει, ώστε να διεκδικήσουμε να έχουμε μια σταθερή δουλειά με δικαιώματα. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Να είστε καλά. Και να είστε καλά. Ευχαριστούμε που προβάλλει τον αγώνα μας. Να είστε καλά. Γεια σας.